Συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, το 15ο κεφάλαιο, 35ος στίχος. Αλερί, πώς εγείρονται οι νεκροί, ποιο δε σώματι έρχονται, αλλά θα προβάλλει κανείς ένσταση και θα πει με ποια δύναμη και με ποιο τρόπο ανασταίνονται οι νεκροί. Με ποιο δε σώμα επανέρχονται αυτοί στη ζωή. Να θυμάστε ότι υπήρχε αίρεση κυκλοφορούσα στην Κόρινθο που αμφισβητούσε την Ανάσταση των νεκρών. Και ο Άγιος Απόστολος με ακράδαντο επιχειρήματα τους αφήσει ότι υπάρχει όντως Ανάσταση. Ανοίγει τώρα κάποιες αντιρρήσεις εκ των δυσκολιών της Αναστάσεως, όπως λέει ο Μακαριστός Τρεμπέλας, που θα μπορούσαν κάποιοι να προβάλλουν ως ερώτημα, καλά, πώς γίνεται να αναστηθεί, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται στη ζωή αυτή. Και ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος και λέγει, δεν είπε ο Παύλος ότι εσείς τα λέτε αυτά, ο Κορίνθιοι, δεν τα λέτε, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει, για να μην γίνει φορτικός και βαρύς. Γι' αυτό μιλάει σαν από τρίτου προσώπου, σαν κάποιος τρίτος να το έλεγε. Προφανώς υπήρχε ίσως και αυτή η αντίληψη, αυτή η αμφισβήτηση, αυτή κυκλοφορούσε, ας πούμε, αντίρρηση. Τώρα τι Ανάσταση και πώς γίνεται η Ανάσταση, πώς ανασταίνονται οι νεκροί. Και έχουμε λοιπόν δύο άπορα, δύο δηλαδή αντιρρήσεις που ζητούν λύση. Πρώτον, ο τρόπος της Αναστάσεως, με ποιο τρόπο δηλαδή ανασταίνεται το σώμα. Στο χώμα διαλύεται όλο το σώμα. Πώς θα αναστηθεί, με ποιον τρόπο. Και δεύτερον, δεύτερη απορία, αντίρρηση, με το δικό του ή με άλλους. Τα δύο τα με τα είτε εάν μη αποθάνει. Ανόητε. Απαντά στην αρχή. Και δεν σαπεί μέσα στη γη. Δηλαδή τους λέει ότι η διάλυση, ο θάνατος, είναι όχι μόνο εμπόδιο για την Ανάσταση, αλλά προϋπόθεση για την Ανάσταση. Και αυτό το βλέπουμε στη δημιουργία, στη φύση. Αν θέλεις να πάρεις ένα φυτό, θα πρέπει να ρίξεις τον σπόρο, ο οποίος θα πρέπει να πεθάνει, να διαλυθεί μέσα στο χώμα και έτσι να μας δώσει το νέο φυτό. Απαντάει λοιπόν, λέει ο Άγιος Νικόδημος εδώ, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, στις δύο απορίες. Και χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα, το οποίο είναι προσιτό και καθημερινό. Ονομάζει γι' αυτόν τον λόγο άφρονες και ανόητους τους Κορίνθιους. Γιατί ακριβώς δεν γνωρίζουν ή κάνουν πως δεν γνωρίζουν ένα τόσο φανερό πράγμα. Εσύ, λέει ο Απόστολος, ο φθαρτός άνθρωπος, εκείνο που σπέρνεις ξέρεις ότι ζωντανεύει. Το γνωρίζεις, ότι αυτό που θα σπείρεις θα ζωντανέψει, θα διαλυθεί και θα γίνει, θα αναστηθεί πάλι, θα γίνει ζωντανό, θα φανερωθεί ο ζωντανό. Και πώς αμφιβάλλεις για τον άνθρωπο Θεό ότι δεν μπορεί να ζωντανεύσει τα σώματα που θάβονται στη γη. Τι ωραία είναι αυτή η παρομοίωση. Το σώμα που θάβεται στη γη είναι σαν τον σπόρο που σπείρεται μέσα στη γη.
Και εσύ λέει που σπέρνεις, ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό που σπέρνεις θα ζωντανέψει, θα βγει πάλι επάνω στην γη. Λοιπόν, ο Θεός που είναι άφθαρτος και παντοδύναμος και δημιούργησε τα πάντα, δεν μπορεί να ζωντανέψει το σώμα που δίκην σπόρου σπήρεται στη γη, σαν ένα σπόρος σπέρνεται στη γη, θάπτεται μες στη γη. Εσύ εκείνο το σπέρμα που σπέρνεις γνωρίζεις ότι δεν ζωντανεύει αν προηγουμένως δεν πεθάνει και δεν σαπίσει στη γη. Και πώς δεν πιστεύεις ότι ζωντανεύουν και τα σώματα τα οποία θα σαπίσουν μέσα στον τάφο? Εκείνο που είναι τα αυλάκια του χωραφιού στα σπέρματα, στους σπόρους, αυτό είναι και η τάφη στα ανθρώπινα σώματα. Ρίχνουμε το σπόρο στις αυλακές από το όργωμα, το σκεπάζουμε και περιμένουμε να βγει το φυτό, το καινούριο φυτό. Έτσι, τα αυλάκια είναι η τάφη για τα ανθρώπινα σώματα. Τα σπέρνουμε, τα θάπτουμε και περιμένουμε την Ανάσταση. Βλέπετε ο αναγνώστα πώς μεταχειρίζεται λέξεις ο Απόστολος που δεν είναι οικίες σε σπέρματα αλλά σε σώματα. Άφρον λέει, «Σι ως πύρης ου ζωοποιείται εάν μη αποθάνει». Δεν είπε «εσύ εκείνο που σπέρνεις δεν βλαστάνει εάν δεν διαλυθεί», όπως θα έπρεπε για σπόρο, αλλά λέει «δεν ζωοποιείται εάν δεν πεθάνει». Δεν ζωντανεύει αν δεν πεθάνει, που είναι λέξεις που αρμόζουν στο σώμα. Βλέπετε ακόμη και ότι στο εναντίον εγύρισε των λόγων από εκείνο που φρονούσαν οι Κορίνθοι. Δηλαδή αυτό που είχαν αυτοί ως επιχείρημα, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, αυτό που διαλύεται να αναστηθεί, αυτό τους το χρησιμοποιεί ως αντεπιχείρημα ο Απόστολος, με το παράδειγμα του σπόρου, και λέει «μα είναι αναγκαίο ακριβώς για να αναστηθεί να πεθάνει, όπως συμβαίνει με το σπόρο». Οι Κορίνθοι απορούσαν πώς θα αναστηθούμε αφού θα πεθάνουμε, και ο Απόστολος τους λέει το αντίθετο, ότι γι' αυτό θα αναστηθούμε επειδή θα πεθάνουμε. Γιατί κατά άλλο τρόπο δεν είναι δυνατόν να ζωοποιηθούμε αν πρώτα δεν νεκρωθούμε. Και βλέπετε το ίδιο ισχύει για τις ψυχές μας. Με ποια έννοια? Όχι να πεθάνει η ψυχή, αλλά να πεθάνει ο παλαιός άνθρωπος, τα πάθη. Να νεκρωθούμε ως προς την αμαρτία, ως προς τον κόσμο, ως προς τον κακό εαυτό μας. Αν δεν γίνει αυτή η νέκρωση, αυτή η θανάτωση μέσα στην ψυχή μας, δεν υπάρχει η Ανάσταση της ψυχής μας. Πρέπει να νεκρωθείς, να πεθάνεις για την αμαρτία, για να ζωοποιηθείς. Και ως πύρης, ούτω σώμα το γεννησόμενο πύρης, συνεχίζει στο 37ο στίχο, αυτό που σπέρνεις, λέει, δεν σπέρνεις το σώμα το οποίο πρόκειται να γεννηθεί. Δεν είναι το σώμα που πρόκειται να φυτρώσει, αλλά τι κάνεις? Γυμνών κόκκων ή τύχη, σύτου ή την ως το λοιπόν. Αλλά τι σπέρνεις? Σπέρνεις γυμνό και χωρίς φύλλα κόκκο σύτου, επί παραδείγματι, ή κάποιο άλλο από τους υπόλοιπους σπόρους. Δεν σπέρνεις λοιπόν το σώμα, το φυτό που θα πάρεις, αλλά ένα σκέτο σπόρο. Επειδή ερμηνεύει τώρα ο Άγιος Νικόδημος, είπε ο Απόστολος Παύλος προηγουμένως πως δύο ήταν τα άπορα, δύο ήταν οι αντιρρήσεις για την Ανάσταση. Πρώτον, με ποιο τρόπο ανασταίνονται οι νεκροί, και δεύτερον, με ποιο σώμα, δηλαδή με ποιο σώμα θα αναστηθούν. Το πρώτο άπορο το έλυσε, έτσι, με το παράδειγμα του κόκκου, και είπε ότι ακριβώς όπως γίνεται με τον σπόρο που πέφτει στη γη και διαλύεται και τα λοιπά σπόρημα πράγματα πέφτουν στη γη, διαλύονται και στη συνέχεια ζωοποιούνται.
Με τον τρόπο του θανάτου, επειδή ακριβώς διαλύονται και πεθαίνουν, γι' αυτό και ανασταίνονται. Τώρα λύνει και τη δεύτερη απορία. Δηλαδή, με ποιο σώμα ανασταίνονται οι νεκροί? Και λέει ότι το αυτό μεν σώμα που πεθαίνει ανασταίνεται, δηλαδή είναι το της αυτής ουσίας, με αυτό που πεθαίνει, είναι όμως λαμπρότερο και ωραιότερο. Ίδια ουσία έχει το φυτό που παίρνουμε με το σπόρο που ρίχνουμε, αλλά όμως είναι πολύ ωραιότερο και λαμπρότερο. Οι αιρετικοί λένε ότι δεν ανασταίνεται το ίδιο σώμα και φέρουν μαρτυρία αυτό το ρητό του Αποστόλου που λέει «Ούτω γεννησόμενον σώμα σπήρεις». Παρερμηνεύουν αυτό το στίχο και λένε ότι δεν θα πάρεις το ίδιο σώμα με αυτό που σπέρνεις. Αλλά ο Απόστολος δεν εννοεί το ρητό έτσι, δεν υπονοεί αυτό που λένε οι αιρετικοί. Αλλά τι εννοεί? Ότι εσύ δεν σπέρνεις εκείνον τον ίδιο στάχη που έχει να γεννηθεί από το σπέρμα, λαμπρό δηλαδή και ωραίο, αλλά σπέρνεις έναν γυμνό κόκκοσί του. Γι' αυτό λέει δεν σπέρνεις το σώμα που θα πάρεις. Δεν εννοεί ότι δεν θα πάρεις ίδιες ουσία σώμα. Το στάχι που βλαστάνει από το γυμνό κόκκο είναι ωραιότερο και δεν είναι κατά πάντα όμοιο με τον κόκκο που σπάρθηκε. Δεν σπήραμε στάχι με την καλαμιά του δηλαδή και το σανθέρικας και τα άγανά του και με την άλλη ωραιότητα, αλλά σπήραμε ένα γυμνό κόκκο. Γι' αυτό λέει δεν σπήρνουμε το σώμα το γεννησόμενο. Αλλά ούτε πάλι το βλαστή σαν αστάχι είναι κατά πάντα άλλο από το σπαρέντα κόκκο. Αλλά πάλι το στάχι που παίρνουμε δεν διαφέρει τελείως και ολοκληρωτικά από τον κόκκο. Και ότι δεν βλάστησε από άλλον κόκκο, αλλά από εκείνο τον ίδιο γυμνό κόκκο που σπάρθηκε. Και έχει την ίδια ουσία με αυτόν. Ο δε Θεός αυτό δίδωσε σώμα καθώς θέλησε. Και ο Θεός δίνει σε αυτό τον που ανασταίνεται, που φανερώνεται, το σώμα όπως ο ίδιος θέλει. Ο Θεός δίνει στον κόκκο αυτό σώμα, καθώς από την αρχή της δημιουργίας θέλησε και διέταξε, λέει ο ερμηνευτής Τρεμπέλας, και εις καθένα από τους σπόρους το ιδιαίτερον του σώμα. Αν ίσως λοιπόν ο Θεός δίδει, λέγει, εις το βλαστής αναστάχει σώμα ωραιότερο από το σπαρέντα κόκκο, καθώς η θέληση. Τι πλέον εσύ όπως δίνει σώμα ωραιότερο στον κόκκο, όπως πάνετε, έτσι θα πάρουμε και εμείς σώμα, το σώμα, αλλά λαμπρότερο και ωραιότερο από ό,τι τώρα. Και ακούγοντας θέληση Θεού και δύναμη, τι πλέον να πιστείς στην Ανάσταση? Ο δε Θεός αυτό δίδωσε σώμα καθώς η θέλησε. Θέλει ο Θεός, ό,τι θέλει ο Θεός γίνεται. Ο Θεός ανασταίνει με το σώμα εκείνο που διαλύθηκε, το ανασταίνει όμως ωραιότερο και πνευματικότερο. Ότι τούτο το ίδιο βρίσκομαι να γίνεται και στα σπέρματα, διότι εκείνο που βλαστάνει είναι ωραιότερο από τον κόκκο που σπέρνεται. Ο παντοδύναμος λοιπόν Θεός, όπως δίνει ωραιότερο και λαμπρότερο σώμα στον κόκκο και διαλύεται, έτσι στον ανθρώπου που θα αναστηθεί. Και εκάστοτε το ίδιο σώμα και σε καθένα από τα σπέρματα δίνει το δικό του το ιδιαίτερο σώμα. Αυτός ο λόγος, λέει ο Άγιος Νικόδημος, εμφράτει αναντήρητα τα στόματα εκείνων των αιρετικών, οι οποίοι λέγουν ότι δεν ανασταίνεται το αυτό σώμα, αλλά άλλο. Γιατί να, εδώ φανερά λέει ο Παύλος ότι στο κάθε σπέρμα ο Θεός δίνει το δικό του σώμα. Έτσι και στο σώμα του ανθρώπου θα δώσει πάλι το ίδιο σώμα, το οποίο όμως θα είναι πιο λαμπρό, θα είναι άφθαρτο.
θα είναι πλέον αναλύωτο, αιώνιο, αθάνατο. Και να δούμε και μία λεπτομέρεια, έχει μια ωραία προσημείωση ο Άγιος, γιατί μιλάει για το σιτάρι ο Απόστολος. Λέει «και ως σπύρις, ούτω σώμα το γεννησόμενον σπύρις, αλλά γυμνών κόκκων ή τύχη σίτου ή την ως του λοιπόν». Δεν σπέρνεις το σώμα όπως τον έσαι προηγουμένως που θα αναστηθεί, αλλά ένα γυμνό κόκκο, παραδείγματος χάρη λέει, σιταριού. Και γιατί θυμήθηκε ο Παύλος το σιτάρι και όχι κάποιο άλλο σπόρο? Διότι και το σώμα του ανθρώπου, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ως επί το πλείστον τρέφεται το σίτο. Και από αυτό συγκροτείται. Και σχεδόν θα λέγαμε το σώμα μας σίτος. Αναφέρεις κανείς το νερό. Γι' αυτό και ο Κύριος παρομοίασε το Άγιο Σώμα Του με σιτάρι. Όταν είπε «εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να ποθάνει, αυτός μόνος μένει». Μιλάει για τον εαυτό του και για τον επικείμενο θάνατό του, το σταυρικό και την ταφή του. Και λέει «το σώμα μου μοιάζει με κόκκο σίτου». Όπως πέφτει ο κόκκος του σίτου, έτσι πρέπει και εγώ να αποθάνω και να μπω στη γη. Αλλιώς μένει μόνος, έτσι άκαρπος. «Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει». Και αν ο κόκκος διαλυθεί μέσα στο χώμα, τότε φέρνει πολύ καρπό. Έτσι και εγώ με το θανάτωσή μου, την ταφή μου, θα φέρω πάρα πολύ καρπό. Θα έρθουν πάρα πολλοί άνθρωποι και θα ενταχθούν μέσα στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία και θα σωθούν. Γι' αυτό και η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, η μόνη αληθινή Εκκλησία του Χριστού μας, ότι μόσυνα τα κόλληπα των αντικειμένων, τα τελεί όχι με άλλο είδος σπερμάτων, αλλά δια του σίτου. Χρησιμοποιούν σιτάρι για τα κόλληπα. Εις τύπων το κάνει αυτό του σώματος των κεκοιμημένων, το οποίο ετράφει δια του σίτου και απόκτησε έτσι αυτή τη σύσταση, τη συγκρότησή του, διατήρησε την ύπαρξή του με το σιτάρι. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε σιτάρι, κόκκους σίτου στα κόλληβα, τα οποία υποδηλώνουν έτσι και, ας το πούμε έτσι, φανερώνουν το σώμα του κεκοιμημένου. Εις τύπων του σώματος του κεκοιμημένου είναι τα κόλληβα, τα σπέρματα του σιταριού. Το σίτον αυτόν, μάλιστα, δεν τον προσκομίζουμε ομό με τα κόλληβα, αλλά βρασμένο σε νερό και διαλελειμμένο. Έτσι είναι διαλελειμμένα τα κόλληβα, οι σπόροι δηλαδή του σιταριού. Γιατί ένα μεν το προχειρότερον για να μπορεί να φαγωθεί από τους συναγωμένους χριστιανούς, και ένας άλλος λόγος μυστικότερος για να δείξουμε ότι αν και τα σώματα των κεκοιμένων είναι διαλυμένα και διεφθαρμένα στα μνήματα, με τη δύναμη όμως του Θεού θα αναστηθούν από τα μνήματα εν ατόμο και εν ρηπή οφθαλμού, καθώς λέγει ο Φιλαδελφίας Γαβρίλ. Παρόλο που διαλύεται το σώμα και το εικονίζουμε αυτό με το διαλυμένο κόλληβο, έτσι τα σπέρματα του διαλυμένου κολλήβου, τα διαλυμένα σπέρματα, συγγνώμη, του κολλήβου, έτσι θα αναστηθεί και το σώμα του κεκοιμημένου, το οποίο κάνουμε το μνημόσυνο. Ο δε Θεός αυτό δίδωσε σώμα καθώς ηθέλησε και εκάστο των σπερμάτων το ίδιο σώμα. Και σε καθένα ο Θεός από τα σπέρματα δίνει το δικό του σώμα και στον κάθε άνθρωπο πάλι το δικό του σώμα. Και γι' αυτό λέγει και ο Θοδόρητος, καθώς από το σιτάρι από το ίδιο είδος ότι σπύρις πάρεις, έτσι και τα δικά μας σώματα. Αυτά μεν τα ίδια ανασταίνονται και άλλα σώματα,
το δικό μας σώμα, το συγκεκριμένο, θα αναστηθεί, αλλά με περισσότερη δόξα και με αυθαρσία και αθανασία. Θα έχει πλέον το αναστημένο μας σώμα, αυτό το σώμα θα αναστηθεί, θα αναστηθεί αυθαρτό, δεν θα πλήρεται πλέον, και δεν θα πεθαίνει ξανά. Αυτό λοιπόν το ίδιο σώμα συνίσταται, και Θείος Αμφιλόχιος, και μας παραπέμπει ο Άγιος Νικόδημος στο ίδιο κεφάλαιο, στον 4ο στίχο, σε μία υποσημείωση που έχει εκεί, στο «Ότι εγίγερται τη τρίτη ημέρα». Και λέγει εκεί ο Άγιος Αμφιλόχιος: «Μετά την Ανάσταση, ο Κύριος τα συναμφότερα δείκνησε, και ότι ούτι ούτον το σώμα, και ότι τούτο ανιστάμενο». Δηλαδή, με απλά λόγια, όταν αναστήθηκε ο Κύριος, δείχνει, λέει, και τα δύο. Και ότι είναι το ίδιο το σώμα του, αυτό που ανασταίνεται, αλλά και δεν είναι το ίδιο ακριβώς. «Διόν μεν τους τύπους των ύλων δείκνηση, παραδίδωση ότι τούτο». Πώς φαίνεται ότι είναι το ίδιο σώμα και δεν είναι άλλο, το αναστημένο σώμα του Χριστού? Με τους τύπους των ύλων, τα σημάδια δηλαδή από τα καρφιά, τα οποία τα έχει και μετά την Ανάσταση, και θα τα έχει εις τους αιώνας των αιώνων, για πάντα. Και όταν θα ξανάρθει κατά τη Δευτέρα του Παρουσία ο Κύριος, θα έχει πάλι το σώμα του, τα σημάδια από το καρφιά, και θα έχει και το σημείο από τη λόγχη που τον τρύπησε στην πλευρά του. Επομένως δεν είναι άλλο σώμα, αλλά είναι το δικό του σώμα. «Διόν δε και κλεισμένον το θυρόν ίσηση, δείκνησιν ότι ούτι ούτον». Και από την άλλη πλευρά δείχνει ότι δεν είναι και το ίδιο ακριβώς σώμα. Γιατί? Γιατί πλέον τώρα περνάει μέσα από κλειστές πόρτες μετά την Ανάσταση. Το σώμα του έχει αυτή τη δυνατότητα. Γι' αυτό δεν είναι και τιούτον όπως ήταν πριν την Ανάσταση. Τώρα πλέον είναι σώμα πνευματικό, αλλά και αυτό ακριβώς το ίδιο σώμα που είχε και πριν, αλλά και όχι ακριβώς το ίδιο. Έχει πλέον και άλλες ιδιότητες. Είναι λελαμπρισμένο, είναι αυθαρτισμένο. «Τούτο μεν είναι απειρώση των τρόπων της οικονομίας, εγύρας των ενεκρωμένων. Ούτι ούτον δε, ή να μη πάλιν υποπέσει φθορά, μη δε πάλιν υποστεί θάνατο». Και δείχνει μεν ότι είναι ακριβώς το ίδιο σώμα μετά την Ανάσταση, όπως είπαμε, με τους τύπους των ύλων, για να εκπληρώσει όλη την Θεία Οικονομία για τη σωτηρία μας, να ολοκληρώσει το έργο της σωτηρίας μας. Γι' αυτό το ίδιο το σώμα του που έπαθε, αυτό και ανασταίνεται. Αλλά δεν είναι και ακριβώς το ίδιο, για να μην ξαναπέσει πάλι το σώμα του στη φθορά. Είναι πλέον άφθαρτο και δεν μπορεί πλέον να πεθάνει, είναι και αθάνατο. Ο Χριστός μας πήρε σώμα θνητό και παθητό από τη σάρκα της υπεραγίας του τόκου, για να μπορέσει να πεθάνει και να ταφεί. Και μετά βεβαίως, όταν αναστήθηκε, πήρε το ίδιο του αυτό σώμα, αλλά το πήρε πλέον άφθαρτο και αθάνατο. Συνεχίζει τον 31ο στίχο: «Ου πάσα σάρξ ή αυτή σάρξ, αλλά άλλη μεν ανθρώπων, άλλη δε σάρξ κτηνών, άλλη δε ηχθείων, άλλη δε πετεινών». Δεν είναι η κάθε σάρκα η ίδια, αλλά άλλη είναι των ανθρώπων, άλλη των κτηνών, άλλη των ψαριών, άλλη των πετεινών, αυτών που πετούν. Επειδή είπε ο Απόστολος Παύλος προηγουμένως για το σιτάρι, για να μην νομίζει κανείς ότι όπως στο σιτάρι όλα τα στάχια που βλαστάνουν από αυτό είναι ίσα και όμοια, έτσι και στους ανθρώπους όλοι όσοι θα αναστηθούν θα είναι ομότιμοι, θα έχουν την ίδια τιμή δηλαδή και ίση. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος με τα λόγια αυτά θέλει να δείξει
ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε εκείνους που ανασταίνονται. Γι' αυτό και λέει άλλοι των ανθρώπων, άλλοι των ηχθείων, άλλοι των πετεινών. Και όταν θα αναστηθούν οι άνθρωποι, δεν θα είναι όλοι ομότιμοι, δεν θα έχουν όλοι την ίδια δόξα. Και αυτό το ίδιο το είπε και σε έναν άλλο στίχο προηγουμένως. Εκεί τι είχε πει, έκαστος δε εν το ιδίο τάγματι. Ανασταίνονται όλοι, αλλά ο καθένας θα πάει στο δικό του τάγμα. Οι Απόστολοι με τους Αποστόλους, οι Μάρτυρες με τους Μάρτυρες, έτσι και θα έχουν και την ανάλογη δόξα. Λέγει λοιπόν, καθώς κάθε σάρκα δεν είναι η ίδια σάρκα, έτσι και όσοι ανασταίνονται, δεν ανασταίνονται όλοι με μία και την αυτή τιμή, αλλά έχουν διαφορά. Πρώτον, μία διαφορά είναι εκείνη που έχουν οι δίκαιοι από τους αμαρτωλούς. Θα αναστηθούν όλοι και οι αμαρτωλοί θα αναστηθούν. Αλλά δεν θα είναι το ίδιο ο δίκαιος με τον αμαρτωλό, δεν θα έχει την ίδια τιμή. Η πρώτη διαφορά λοιπόν που θα έχουν οι αναστημένοι άνθρωποι, γιατί θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι, τα σώματα δηλαδή, όλα τα σώματα των ανθρώπων, τα σώματα, όλων των ανθρώπων τα σώματα θα αναστηθούν, και των δικαίων και των αμαρτωλών. Θα υπάρχει όμως διαφορά στο σώμα των δικαίων από το σώμα των αμαρτωλών. Όπως και στα ουράνια σώματα, τα οποία έχουν διαφορά από τα επίγεια σώματα. Γιατί θα μας πει πιο κάτω και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Και άλλη η δόξα των επουρανίων και άλλη η δόξα των επιγείων. Δεύτερη διαφορά, ανάμεσα στους δικαίους υπάρχουν διάφορες βαθμίδες δικαιοσύνης, αγιότητας. Και επομένως θα υπάρχει διαφορά τώρα και μέσα στους δικαίους. Δεν θα είναι όλοι το ίδιο. Και θα φέρει το μείωμα παρακάτω ο Απόστολος του ηλίου και της σελήνης και των αστέρων. Μπορεί όλα να έχουν φως, αλλά άλλο να είσαι ήλιος, άλλο να είσαι σελήνη και άλλο να είσαι αστέρι, οποιοδήποτε αστέρι. Υπάρχει λοιπόν διαφορά και στους δικαίους. Άλλοι είναι λαμπροί, πάρα πολύ λαμπροί όπως ο ήλιος, άλλοι λιγότερο. Και υπάρχει και τρίτη διαφορά, η οποία θα υπάρχει μεταξύ των αμαρτωλών. Όπως και οι δίκαιοι δεν είναι όλοι του αυτού βαθμού, έτσι και οι αμαρτωλοί δεν είναι όλοι του αυτού βαθμού. Όπως υπάρχει διαφορά στη σάρκα των ανθρώπων και στη σάρκα των κτηνών και στην σάρκα των λοιπόν ζώων, έτσι θα υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους αμαρτωλούς κατά τις κολάσεις και τις τιμωρίες. Όλα λοιπόν όσα είπε τώρα ο Απόστολος Παύλος τα είπε για την διαφορά των αμαρτωλών. Αυτό υπονοεί όταν λέει άλλη είναι η σάρκα των ανθρώπων, άλλη των κτηνών, άλλη των ηχθείων, άλλη των πετεινών. Μοιάζει πάρα πολύ με τα ζώα. Ή ακόμα έχουν γίνει χειρότεροι και από τα ζώα. Αυτοί θα υποστούν χειρότερη τιμωρία. Θα διαφέρουν σε σχέση με άλλους που έπεσαν ελαφρότερα, αμάρτησαν ελαφρότερα. Μίλησε λοιπόν μέχρι τώρα για τη διαφορά που θα έχουν οι αμαρτωλοί με αυτό το στίχο των 39. Τώρα θα πει και για τη διαφορά των δικαίων όταν θα απαριθμίσει τα ουράνια σώματα. Υπάρχουν λοιπόν λέει και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Και άλλη είναι η δόξα των επουρανίων και άλλη η δόξα των επιγείων. Αλλά ας πούμε και μία υποσημείωση, ας αναφέρουμε και ας αναλύσουμε και την υποσημείωση που έχει στον 39ο στίχο ο Άγιος Νικόδημος. Άλλοι, λέει ο Άγιος Νικόδημος Νήσις, δια τούτο φέρει εδώ ο Παύλος τα σάρκας των ανθρώπων και κτηνών και πετεινών και ηχθείων και παρακάτω φέρει τα ουράνια σώματα,
για να δείξει ότι εκείνος που τα δημιούργησε αυτά εκ του μη όντως εις το είναι, αυτός πολλό μάλλον μπορεί να αναστήσει και τα σώματα στο πρώτο είδος τους. Αυτός που έφτιαξε όλα αυτά πολύ περισσότερο μπορεί και να τα αναστήσει, αφού τα έφερε από το μείον. Ήγαρ τα όντα πάντα ουκ έκτινος υποκειμένης ύλης προς το φαινόμενο μετεσκευάστη, όλα όσα υπάρχουν δεν τα έφτιαξε με κάποια υποκείμενη ύλη, προϋπάρχουσα ύλη ο Θεός, αλλά από το μηδέν, από το τίποτα έφτιαξε ο Θεός τα πάντα, το οποίο για τους ύλιστές είναι απαράδεκτο, είναι ακατανόητο, γιατί σου λέει από το τίποτα δεν βγαίνει τίποτε. Κι όμως ο Θεός από το τίποτε έφτιαξε τα πάντα. Εάν λοιπόν όλα τα πάντα τα έκανε όχι από κάποια υποκείμενη ύλη, αλλά από το μηδέν, το θείο θέλημα, έτσι θέλησε ο Θεός να είναι, έγινε ύλη και ουσία των δημιουργημάτων, το θείο θέλημα, πολύ μάλλον δυνατόν είναι, κατασκευάζει το ίδιον, εις το ίδιον σχήμα επαναχθήνε, ή το εξ αρχής μειών, εις υπόστασήν του και ουσίαν ευθύν. Είναι πολύ πιο εύκολο, έτσι, και πολύ πιο λογικό, έτσι, να το δεχτούμε, και μάλιστα και πολύ εύκολο στη λογική μας να το δεχτούμε, ότι ο Θεός μπορεί να μετασκευάσει και να επαναφέρει αυτό που είχε φτιάξει εξ αρχής, και παρά να φέρει κάτι σε υπόσταση που δεν υπάρχει. Έτσι, και στη λογική μας ταιριάζει αυτό πάρα πολύ εύκολα. Επομένως δεν έχει λόγο κανείς να αμφισβητεί την Ανάσταση. Όλα αυτά είναι επιχειρήματα υπέρ της Αναστάσεως. Και λέγει στον 40ο στίχο, και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια, αλετέρα μεν ή των επουρανίων δόξα, ετέρα δε ή των επιγείων. Με αυτά τα λόγια φανερώνει ο Απόστολος τη διαφορά που θα έχουν τα σώματα των δικαίων από τα σώματα των αμαρτωλών. Τα σώματα των δικαίων τα ονομάζει επουράνια. Τα σώματα των αμαρτωλών τα ονόμασε επίγεια. Κι άλλη μεν είναι η δόξα των επουρανίων σωμάτων των δικαίων, άλλη δε είναι η δόξα των επιγείων σωμάτων των αμαρτωλών. Και μάλιστα όχι η δόξα, δεν θα έχουν δόξα, εννοεί η διαγωγή, γιατί δόξα δεν θα έχουν τα σώματα των αμαρτωλών, αλλά υπάρχουν έτσι όπως θα έχουν. Άλλη δόξα ηλίου και άλλη η δόξα αστέρων. Αστήρ γάρ αστέρος διαφέρει εν δόξη. Αυτά που λέει ο Απόστολος μας θυμίζουν δασκαλία του Αποστόλου Παύλου για την ανάληψη των στη Δευτέρα Παρουσία. Τα σώματα, λέει, τα επουρά θα Κύριος κατά τη Δευτέρα Παρουσία, και μας το θυμίζει. Και όταν θα έρχεται ο Κύριος τον τίμιο, η δίκη θα έχουν τα σώματα και θα παραμείνουν κολλημένοι στη γη για να κριθούν από τον Κύριο κατά τη Δευτέρα του Παρουσία. Σώματα και δίκαιοι γενικώς θα έχουν, ανάλογα με την αρετή τους, διαφορετική δόξα. Άλλη είναι η δόξα του ηλίου,
άλλη είναι η δόξα της Ελλήνης, άλλη η δόξα των αστέρων. Αστήρ γαρ αστέρος διαφέρει εν δόξη. Όπως στα αστέρια υπάρχει διαφορά ως προς την λαμπρότητα, αυτό είναι η δόξα, η λαμπρότητα, του ενός προς τον άλλον, έτσι θα υπάρχει και διαφορά στους δικαίους, ανάλογα με την αρετή τους. Και ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος και λέει, καθώς ο λίγων προηγουμένως είπε ο Απόστολος τις διαφορές που θα έχουν τα σώματα των αμαρτωλών, αρχινώντας από τα σώματα των ανθρώπων και αριθμώντας καθεξής τα σώματα των πετεινών και των κτηνών και των οψαρίων, γιατί και η αμαρτωλία φύση γεννόμενη από την αρχήν έπεσαν ύστερον κατά προαίρεση εις την ομοίωση των αλόγων ζώων. Στην αρχή όλοι οι άνθρωποι βεβαίως έχουμε την ίδια φύση και θα λέγαμε έχουμε όλες τις ίδιες προϋποθέσεις. Αλλά δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι ξεπέφτουν, όχι όμως ως προς τη φύση, αλλά εξαιτίας της προαιρέσεώς τους. Και ενώ πρέπει να ομοιάσουν με το πρωτότυπο που είναι ο Χριστός, ομοιάζουν με τα άλογα ζώα. Γι' αυτό και λέγει υπάρχει διαφορά στη σάρκα ανθρώπων, πτηνών, ηχθείων, εκτηνών. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έπεσαν στην αμαρτία μοιάζουν με τα άλογα ζώα. Και ανάλογα με το βαθμό της αμαρτίας έχουν και την ανάλογη ας πούμε μορφή. Εξέπεσαν λόγω της κακής τους προαιρέσεως. Όπως λοιπόν είπε προηγουμένως ο Απόστολος για τις διαφορές των αμαρτωλών ανάλογα με την αμαρτωλότητά τους, εδώ τώρα λέει για τις διαφορές των δικαίων που θα έχουν τα σώματα των δικαίων. Διότι όλοι μεν οι δίκαιοι θα αναστηθούν με δόξα, όμως καθώς άλλο είναι το φως του ηλίου, δηλαδή λαμπρότερο και ενδοξότερο, άλλο είναι το φως της σελήνης, δηλαδή κατώτερο από το του ηλίου, και άλλο είναι το φως των αστέρων, κατώτερο και από το φως της σελήνης, έτσι και οι δίκαιοι θα έχουν διαφορά μεταξύ τους κατά το φως και κατά τη δόξα. Επειδή και αυτοί οι αστέρες πάλι διαφέρουν από άλλους αστέρες κατά τη δόξα, δηλαδή κατά το φως. Γιατί η δόξα των αστέρων είναι το φως. Και άλλοι μεν αστέρες είναι λαμπρότεροι από τους άλλους και άλλοι είναι αμυδρότεροι κατά το φως. Γι' αυτό λέει αστήρ, αστέρος, διαφέρει εν δόξη. Πάντως τα σώματα όλων θα είναι φωτεινά. Και αυτό το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Όλοι όσοι θα σωθούν θα έχουν ένδοξα φωτεινά σώματα. Πώς το είπε? Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη δόξη του Πατρός αυτών. Τότε πότε, κατά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο. Θα λάμψουν όπως λάμπει ο ήλιος, θα λάμψουν και αυτοί εν τη δόξη, μέσα στη δόξα του Πατρός των, μέσα στη δόξα του Θεού που θα ζουν. Και το ερμηνεύει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων και λέει «Προειδώς την των ανθρώπων απιστίαν ο Θεός, σκόλιξη μικροτάτης εν το θέρι φωτοειδής δέδοκεν αυγάς λάμπιν εκ του σώματος ή να εκ των φαινομένων πιστευθεί το προσδοκόμενο». Κοιτάξτε τι ωραίο επιχείρημα έχει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην 18η κατήχησή του. Προγνωρίζοντας, λέει ο Κύριος, την απιστία των ανθρώπων, ο Θεός, προγνωρίζοντας ότι θα απιστήσουμε ως προς αυτά που μας λέει και στο συγκεκριμένο ότι θα λάψουν οι δίκαιοι όπως ο ήλιος κατά τη Δευτέρα Παρουσία, έδωσε, λέει, φως να λάμπει από το σώμα μικροτάτων σκολίκων κατά το θέρος. Είναι οι γνωστές μας, πώς λέγεται αυτό το, οι πηγολαμπίδες, έτσι, το οποίο βγάζει φως.
σε ένα μικρό σκουλικάκι έδωσε ο Θεός φως, για να μας πείσει ότι αν σε αυτό το σκουλικάκι μπορεί ο Θεός να δώσει φως, δηλαδή μπορεί να δώσει φως και δόξα στα ανθρώπινα σώματα των Αγίων και Δικαίων που θα αναστηθούν. Ο γάρ το μέρος παρασχών δύναται και το όλον παρασχήν. Αυτός που έδωσε το μέρος, το μερικό, αυτός μπορεί να δώσει και το ολόκληρο. Αυτός που έδωσε δηλαδή στο μικρό σκουλικάκι φως δεν μπορεί να δώσει τον άνθρωπο που είναι εικόνα του. Και ο σκόλικας φως εκλάμπων ποιήσας, πόσο μάλλον φωτοποιήσει δίκαιον άνθρωπον. Και αυτός λέγει ο Θεός δηλαδή, ο οποίος δίνει στα σκουλίκια να έχουν φως και να λάμπουν, πόσο μάλλον έτσι μπορεί να φωτοποιήσει τον άνθρωπο, να δώσει φως και να κάνει ολοφώτινο τον άνθρωπο. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει, μετά των εστώτων και ουρεόντων εσώμεθα φώτα μικρά, φως το μέγα περιχορεύοντας. Μαζί με αυτά που στέκουν, τα σταθερά, τα στέρεα, τα στερεωμένα επάνω στον Θεό, και ουρεόντα, και αυτά που δεν ρέονται, διαλύονται, θα γίνουμε φώτα μικρά, περιχορεύοντες φως το μέγα, στείνοντας, θα λέγαμε έτσι, ένα χορό γύρω από το μέγα φως, τον Χριστό δηλαδή. Έτσι και οι δίκαιοι θα είναι μικρά φώτα που θα περιχορεύουν το μέγα φως, τον Θεό. Η χαρά των δικαίων, στη Βασιλεία του Θεού. Φως ο Θεός, φώτα και οι σωζόμενοι, διά του Θεού, εν του Θεού. Και ο Μέγας Μακάριος, η Βασιλεία του Φωτός, λέγει, και η επουράνιος εικόν, Ιησούς Χριστός, μυστικός νυν, την ψυχήν φωτίζει και βασιλεύει εις την ψυχήν των Αγίων, και κρυμμένος δε από τον οφθαλμό των ανθρώπων. Μόνης εστί Χριστός, της ψυχής οφθαλμής θεωρούμενος εν αληθεία, έως ημέρας της Αναστάσεως, ότε και αυτό το σώμα καλυφθήσετε και δοξαστήσετε το του Κυρίου φωτί, το όντι από του νυν εν του ανθρώπου εις την ψυχήν. Είναι και αυτό το σώμα συμβασιλεύσει την ψυχή, τι από του νυν λαμβανούσε τη βασιλεία του Χριστού, αναπαυωμένη και φωτισμένη φωτί αιωνίου. Η βασιλεία, λέει, του φωτός, η επουράνια εικόνα που είναι ο Ιησούς Χριστός, μυστικά, λέει, τώρα φωτίζει την ψυχή και βασιλεύει. Είναι ο βασιλέας της ψυχής των Αγίων. Αλλά αυτό είναι κρυμμένο τώρα από τα μάτια των ανθρώπων. Αυτό που ζουν τώρα οι δίκαιοι, το φως του Θεού, του Χριστού που έχουν μέσα τους, δεν φαίνεται προς τα έξω. Υπάρχει όμως μέσα τους, γιατί είναι ο Χριστός που έχουν μέσα τους. Και θεωρείται μόνης της ψυχής οφθαλμής ο Χριστός, το φως αυτό. Μπορεί να το δουν με τα μάτια της ψυχής. Είναι κρυμμένο όμως εξωτερικά από τους άλλους ανθρώπους. Μέχρι την ημέρα της Αναστάσεως, ότε και αυτό το σώμα καλυφθήσεται. Τότε όμως δεν θα υπάρχει μόνο το εσωτερικό φως κατά την ημέρα της Αναστάσεως των σωμάτων, κατά Δευτέρα Παρουσία, αλλά λέει, δεν υπάρχει μόνο αυτό το φως στο εσωτερικό, αλλά θα καλυφθεί και το σώμα των δικαίων από τον Κύριο που είναι φως, από το φως του Κυρίου, και θα εκλάμψει και οι δίκαιοι ως ο ήλιος, και θα δοξαστεί και το σώμα από τον Κύριο, ο οποίος είναι μεν από τώρα μέσα στον άνθρωπο, στην ψυχή του ανθρώπου, αλλά τότε θα φανερωθεί το φως αυτό και στο σώμα. Είναι και αυτό το σώμα συμβασιλεύσει την ψυχή, έτσι ώστε μαζί με την ψυχή να συμβασιλεύσει και το σώμα του δικαίου. Η ψυχή, η οποία από τώρα παίρνει την βασιλεία του Χριστού και αναπαύεται και φωτίζεται στο αιώνιο φως. Έτσι προγεύεται η ψυχή, τη βασιλεία του Θεού από τώρα,
και βλέπει αυτό το φως εσωτερικά, αλλά κατά τη Δευτέρα Παρουσία και το σώμα πλέον θα έχει αυτό το φως και θα είναι ορατό και προς τα έξω. Χάρη περιεργίας, λέει ο Άγιος Νικόδημος, σε μια έτσι κάπως εκτενή υποσημείωσή του, σημειώνουμε εδώ ότι κατά την κοινή δόξα των αστρονόμων, με βάση τις γνώσεις που είχαν τότε, όλοι οι απλανείς αστέρες του ουρανού, ένα και το μέγεθος, ούτε το ίδιο φως, αλλά ποικίλο και διαφορετικό. Οι φανερότεροι όμως και ευγνωστότεροι αστέρες διαιρούνται σε 6 τάξεις και κλάσεις και βαθμούς. Και οι μεν μεγαλύτεροι και λαμπρότεροι αστέρες λέγονται πρώτου μεγέθους αστέρες. Όπως είναι ο Μέγας Σκύλος, ο Στάχης της Παρθένου, η Καρδία του Λέοντος και άλλοι. Οι δε ο λίγον μικρότεροι από τους πρώτους ονομάζονται αστέρες του δευτέρου μεγέθους. Οι δε ο λίγον μικρότεροι από τους δεύτερους ονομάζονται αστέρες του τρίτου μεγέθους και καθεξής ακολουθεί έως εις τους αστέρας του έκτου μεγέθους. Καθώς λοιπόν είναι του ουρανού απλανείς αστέρες διαιρούνται σε 6 τάξεις και μεγέθη, έτσι και οι στον νοητό ουρανό λάμποντες Άγιοι μοιράζονται και αυτοί σε 6 τάξεις. Βρίσκει την αντιστοιχία ο Άγιος Νικόδημος. Σε Αποστόλους, σε Μάρτυρες, σε Προφήτες, σε Ιεράρχες, σε Όσιους και σε Δίκαιους. Πρώτον Απόστολοι, δεύτερον Μάρτυρες, τρίτον Προφήτες, τέταρτον Ιεράρχες, πέμπτον Όσιοι, οι ασκητές, όσοι έζησαν ασκητικά, και έκτον Δίκαιοι. Καθώς το ψάλι ή το Χριστού Εκκλησία, Απόστολοι, Μάρτυρες και Προφήτες, Ιεράρχοι, Όσιοι και Δίκαιοι. Και καθώς πάλιν οι του πρώτου μεγέθους αστέρες δεν έχουν όλοι απαράλλακτο ένα και το αυτό μέγεθος και φως, αλλά διαφορετικό, όμοια και οι του δευτέρου μεγέθους αστέρες και οι του τρίτου και τετάρτου και πέμπτου και έκτου, συγκρινόμενοι μεταξύ τους ο καθένας στη δική του τάξη έχει διαφορετικό φως. Έτσι και οι Απόστολοι, συγκρινόμενοι μεταξύ τους, έχουν διαφορετική δόξα και διαφορετικό φως. Όμοια και οι μάρτυρες δεν είναι όλοι ίσοι στο φως. Ούτε όλοι οι προφήτες, ούτε όλοι οι ιεράρχες, ούτε όλοι οι όσιοι, ούτε όλοι οι δίκαιοι. Αλλά ο καθένας έχει διαφορετικό φως από τους ομοταγείς του. Είναι όλοι στο ίδιο τάγμα, αλλά δεν έχουν όλοι την ίδια δόξα. Καθώς δε ευρίσκονται στον ουρανό και κάποιοι αστέρες που είναι αλαμπείς, δεν έχουν λάμψη, και όμοιοι με τις νεφέλες, γι' αυτό και νεφελοειδείς ονομάζονται, οι οποίοι είναι 7ης τάξεως και μεγέθους κατά τους αστρονόμους, έτσι μπορούμε να πούμε ότι βρίσκονται στον ουρανό και εκείνοι που αμάρτησαν μεν και παρέβησαν τις εντολές του Θεού, πέθαναν όμως εν αληθινή μετανοία. Αυτοί είναι αλαμπείς, δεν έχουν λάμψη, αλλά είναι και αυτοί στον ουρανό, γιατί πέθαναν με αληθινή μετάνοια. Αυτές τις διαφορές της δόξας των δικαίων, θέλοντας να φανερώσει ο Κύριος, έλεγε «Εν τη οικία του Πατρός μου, μονέ πολλέ εισή». Υπάρχουν πολλές μονές, πολλές διαμονές στην οικία του Πατρός μου, στη Βασιλεία του Θεού. Είναι οι διαφορετικές καταστάσεις δόξας των δικαίων, των σεσωσμένων. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ερμηνεύοντας το «Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί», λέγει «Στέκεται ο Θεός εν μέσω Θεών, των σωζωμένων». Ο Θεός στέκεται ανάμεσα στους μικρούς Θεούς, που είναι οι άνθρωποι, οι κατά χάριν Θεοί, γιατί έτσι θέλησε ο Θεός να σωζόμαστε δια της ομοιώσεως με Αυτόν, με το να γινόμαστε Θεοί μικροί κατά χάριν,
Και ο Θεός λοιπόν στέκεται ανάμεσα στους θεούς, τους σωσωμένους, διακρίνων και διαστέλων τίνος έκαστος τιμής και μονής άξιος. Και ο Θεός διακρίνει και ξεχωρίζει και τοποθετεί τον καθέναν ανάλογα με την τιμή και την αξία που του πρέπει και του δίνει την ανάλογη διαμονή. Έτσι ωραία ερμηνεύει ο Άγιος Γεώργιος Θεολόγος, το «Ο Θεός έστει εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρίνει». Και θα ξεχωρίσει ο Θεός τους δικαίους, τους σωσμένους, και θα τους δώσει την ανάλογη δόξα και διαμονή. Και ο Μέγας Βασίλειος πάλι λέγει «Αστήρ αστέρος διαφέρει εν δόξη, φύσεις δε πάντων αστέρων μία». Ο ένας αστέρας διαφέρει από τον άλλο κατά το φως, κατά τη λαμπρότητα, αλλά η φύση των αστέρων είναι μία. Όλοι οι αστέρες έχουν την ίδια φύση, την ίδια ουσία. «Και πολέμωνε παρά το πατρί, του τέστην αξιωμάτων διαφορέ, φύσεις δε ομοία των δοξαζομένων». Και υπάρχουν πολλές διαμονές παρά τον πατέρα, δηλαδή διαφορές αξιωμάτων. Δεν μπορεί να έχεις εσύ το ίδιο αξίωμα με τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο Πέτρο, έτσι τους Άγιους Μεγαλομάρτυρες. Υπάρχει διαφορά αξιωμάτων, πολλές μονές, πολλές διαμονές, αλλά η φύση των δοξαζομένων είναι η ίδια. Όλοι είναι άνθρωποι. Αλλά ας παρακαλέσουμε και εμείς αδελφοί των Θεών, λέει ο Άγιος Νικόδημος, και ας αγωνιστούμε για να βρεθούμε εις τον ουρανό και έτσι να συναριθμηθούμε και με την 7η τάξη, ακόμα και επιτέλους τουλάχιστον να βρεθούμε, λέει, με την 7η τάξη των αλαμπών αστέρων, δηλαδή των σεσωσμένων οι οποίοι δεν τήρησαν τις εντολές αλλά μετανόησαν ειλικρινά, και γι' αυτό σώθηκαν και πήγαν και αυτοί στον ουρανό και πήραν την 7η τάξη των νεφελοειδών, όπου δεν έχουν λάμψει αλλά είναι και αυτοί με τους σεσωσμένους. Το δε θεοειμοδόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.